Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Το δυστύχημα που στοιχίζει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, έχει μεγάλο κόστος και για τον Φερμάν, ο οποίος, στην προσπάθειά του να σώσει ένα αγοράκι και τη μητέρα του, τραυματίζει σοβαρά το χέρι του και πλέον δεν θα μπορεί να χειρουργήσει. Στον τόπο του δυστυχήματος επικρατεί χάος, οι γιατροί τρέχουν δεξιά και αριστερά παρέχοντας βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί βαριά την ώρα που η λίστα των θυμάτων μεγαλώνει. Την ίδια στιγμή, ο Φερμάν προσπαθεί να εντοπίσει ένα μικρό αγόρι που καλεί σε βοήθεια. Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος και η μητέρα του, έχει πέσει σε έναν γκρεμό, και οι δυο τους έχουν τραυματιστεί βαριά. Ο Φερμάν κατεβαίνει τη χαράδρα, αλλά γλιστράει πάνω στις πέτρες και καταλήγει χτυπημένος στο έδαφος. Τραυματίζεται σοβαρά στο χέρι του, το οποίο έχει τρυπηθεί από ένα κλαδί και αιμορραγεί. Κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, πιάνει τη τσάντα των πρώτων βοηθειών που έχει πέσει λίγο πιο πέρα και καταφέρνει να το δέσει, αλλά ο πόνος είναι τρομακτικός. Το κινητό του τηλέφωνο δεν δουλεύει, και έτσι δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Όμως γρήγορα συνειδητοποιεί ότι οι παλμοί του πέφτουν και ότι αργά ή γρήγορα θα χάσει τις αισθήσεις του. Το πέσιμο του έχει προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία, και δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ χωρίς βοήθεια. Την ίδια στιγμή ο Αλή αγνοεί τις οδηγίες των συντονιστών, και αναζητά τον Σερχάτ, τον πατέρα της Μελής, ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα αυτοκίνητο. Το πόδι του είναι χτυπημένο και πρέπει να το κόψουν για να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν. Όμως η απόφαση του αυτή έχει σοβαρές συνέπειες. Μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν σε άμεση ανάγκη, καθυστερεί να λάβει βοήθεια και η συντονίστρια τον καταγγέλει στην αρμόδια επιτροπή. Την ώρα που στην κλινική Μπερχαγιάτ καταφτάνουν ο ένας μετά τον άλλον οι τραυματίες, η Βουσλάτ δέχεται το τηλεφώνημα των υπεύθυνων. Ο Αλή ψάχνει τον Φερμάν, αλλά το κινητό του δεν απαντά. Τότε καταλαβαίνουν όλοι ότι ο γιατρός αγνοείται και ξεκινά ένα αγωνιώδες ψάξιμο. Όμως, σύντομα νυχτώνει και ο Φερμάν απελπίζεται. Ξέρει ότι σύντομα θα χάσει τις αισθήσεις του, αλλά κάνει μια τελευταία προσπάθεια και ανάβει φωτεία, μήπως και κάποιος τους εντοπίσει. Έπειτα, ψιθυρίζει, έχω μια κόρη. Της έχω πάρει ένα δώρο και λιποθυμά. Ξαφνικά, από το πουθενά εμφανίζεται ο Αλή, φέρνοντας μαζί του τους διασώστες. Ο Φερμάν του ζητά να δει το χέρι του, όμως εκείνος ξέρει ότι πρέπει πρώτα να σταματήσει την εσωτερική αιμορραγία. Στη συνέχεια, φροντίζει να μεταφερθεί άμεσα στην κλινική, εκεί όπου η Μπελίζ, βλέποντας τον ανέστητο, καταραίει. Στο χειρουργείο, Αλή, Ναζλή και Τανζου δίνουν μάχη και καταφέρνουν να σώσουν τη χτυπημένη σπλήνα του και μαζί τη ζωή του. Το χέρι του όμως, δεν μπορεί να σωθεί. Ενώ η Βουσλάτ ανακοινώνει στον Αλή ότι η Επιτροπή Συντονισμού έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον του, ο Φερμάν θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα. Μετά τον τραυματισμό του, θα είναι αδύνατο να ξαναχειρουργήσει.